εάν η Ευρώπη θα μπορέσει να διατηρήσει το χαρακτήρα και την ταυτότητα του διαφωτισμού και του ρομαντισμού ή θα γυρίσει σε μια Ευρώπη του μεσαίου. Εάν θα μπορέσει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ασφάλεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι το ζητούμενο ή θα καταπατήσει ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο μας επηρεάζει, κύριε Μουζάλα, αυτό που έγινε στο Παρίσι? Κοιτάξτε, καταρχήν μας επηρεάζει με την έννοια του ότι δεν μπορεί κανείς παρά να νιώθει συντριβή για ένα τέτοιο αποτρόπαιο γεγονός. Το δεύτερο είναι ότι εμείς είμαστε η αρχή του διαδρόμου, από όπου περνάνε οι προσφυγικές ροές. Το τρίτο είναι ότι ο ένας τρομοκράτης πέρασε υποδιόμενος τον πρόσφυγα από την πατρίδα μας. Όλα αυτά δεν είναι χωρίς συνέπειες. Έχουμε όμως να πούμε ότι η χώρα μας μπορεί με αξιοπρέπεια να πει ότι όλη η προβλεπόμενη διαδικασία από την Ευρώπη, από τη συνθήκη Σέγγεν και από την Εθνική Νομοθεσία για την πιστοποίηση αυτού του ανθρώπου είχε γίνει. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και τις έρευνες στη Γαλλία. Επίσης έχουμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος διαπιστώθηκε σε εμάς, στη Σερβία και στην Κροατία και μετά πέρασε από διάφορες χώρες. Δυνητικά θα μπορούσε να είναι η Αυστρία, η Ελβετία, η Πολωνία, η Γερμανία, μέχρι να φτάσει στη Γαλλία, όπου από την Κροατία και μετά δεν διαπιστώθηκε τα ίχνη, ναι. Επομένως εκεί νομίζω ότι εμείς κάναμε αυτό που πρέπει. Για το διαβατήριο θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία πλέον στη Τουρκία διαβατήριο. Το πλαστό συριακό διαβατήριο λόγω του χαρτιού, κάτι τεχνικές λεπτομέρειες που μου λέγανε από την αστυνομία αλλά δεν τις ξέρω καλά, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί. Αλλά η πιστοποίησή μας δεν γίνεται με βάση το διαβατήριο. Υπάρχουν ειδικοί και μάλιστα από τη Frontex οι οποίοι είναι σε θέση να καταλάβουν αν όντως είναι Σύριος ή είναι Αφγανός ή είναι Ιρακινός, μέχρι και τις φυλές μπορούν να διαχωρίσουν και με τα δακτυλικά αποτυπώματα και τη φωτογραφία. Επομένως το διαβατήριο αυτό καθεαυτό, το αν είναι αληθινό ή πλαστό, στην πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αυτή τη σημασία που θα είχε κανονικά. Άκουσα χτες το δελτίο ειδήσεων από εδώ, από την ΕΡΤ, το Γιώργο το Σιδέρη, ο οποίος έλεγε ότι πέρασε από τη Λέρο συγκεκριμένα γιατί ήξερε ότι τα πράγματα είναι πιο εύκολα στη Λέρο και ότι πήγε σε κάποιο σημείο που δεν υπήρχε κάποιος ειδικός της Frontex και γι' αυτό έγιναν κοιτάξτε, όλα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Νομίζω ότι αυτά είναι αστυνομικά σενάρια στα οποία εγώ δεν θα μπορούσα να παρέχω. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει κανείς να πει είναι ότι ανεξάρτητα από το αστυνομικό σενάριο που θέλει να φτιάξει, αυτός ο άνθρωπος από όπου και αν επέλεξε να περάσει και επέλεξε από τη Λέρο, πιστοποιήθηκε σε απόλυτη συμφωνία με τους κανόνες που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει για την πιστοποίησή του. Κύριε Μουζάλα, πόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να κλείσουν τα σύνορα? Νομίζω ότι είναι ένας κίνδυνος ο οποίος υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Υπήρχε πολύ καιρό τώρα. Εντείνεται μετά τα τελευταία γεγονότα. Και εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη πολιτική παρέμβαση ώστε να μην συμβεί αυτό. Θα ήθελα να σας πω για παράδειγμα ότι ενώ πολύ εύκολα μεταφέρονται οι κακές ειδήσεις, δηλαδή η δήλωση της Πολωνίας για παράδειγμα, έχουμε δηλώσεις πολύ στιβαρών ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τη Γιουνκέρ ή της Μέρκελ, οι οποίοι τονίζουν ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η τρομοκρατική αυτή ενέργεια δεν θα πρέπει να μας τρομοκρατήσει, γιατί θα είναι νίκη των τρομοκρατών. Ότι η προσφυγική ατζέντα δεν θα πρέπει να διαταραχθεί. Τώρα που θα πάει ο κύριος Τσίπρας στην Τουρκία, με τι διαπραγματευτικά χάρτια
πάει στις αποσκευές του, κύριε Μουζάλα. Για να τους πείσουμε, διότι αυτό που όλοι ξέρουμε είναι ότι η μοναδική λύση είναι αυτά τα hot spot να δημιουργηθούν στην Τουρκία. Και μετά από αυτό που έγινε στο Παρίσι, πώς επηρεάζονται τα πράγματα. Έχω τη τιμή να συμμετέχω σε αυτή την αποστολή, η οποία έχει έναν εθνικό χαρακτήρα και συγχρόνως έχει και έναν ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Αυτό το οποίο θα συζητήσουμε στην Τουρκία είναι η πρόταση να γίνεται η διαλογή για τη μετεγκατάσταση στη Τουρκία και να σταματήσουν οι ροές από τα παράλια της Τουρκίας προς την Ελλάδα. Ότι είναι ο μοναδικός τρόπος να ελεγχθούν οι ροές. Αυτό πηγαίνουμε να το συζητήσουμε εθνικά σαν χώρα και συγχρόνως όμως είμαστε και διαμεσολαβητές στην προσπάθεια πια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που απεδέχθη αυτή μας τη θέση και στην τελευταία σύνοδο, στη σύνοδο της Βαλέτας, έγινε και η κυρία στη θέση. Θα υπάρξουν πιέσεις προς την Τουρκία. Εγώ όταν μιλάω για πιέσεις προς την Τουρκία, μιλάω για κίνητρα προς την Τουρκία. Στην Τουρκία οφείλει κανείς να αναγνωρίσει ότι έχει στα εδάφη της πάνω από 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Επομένως, όταν λέω ότι η Τουρκία πρέπει και μπορεί να σταματήσει τη διακίνηση, υπονοώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα γι' αυτό. Αυτά τώρα τα κίνητρα θα είναι προϊόν διαπραγμάτευσης, προφανώς. Δεν ξέρω, Μαρία, θες να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Μουζάλα? Αυτό που διάβαζα εγώ είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί με κάθε τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, κύριε Μουζάλα, και να μπορέσει να κερδίσει και άλλα πράγματα. Η Ελλάδα τι ρόλο μπορεί να παίξει σε αυτό? Δηλαδή, λέτε ότι θα πάτε και ως μεσολαβητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορέσει η Ελλάδα να παίξει τέτοιο ρόλο ώστε να μαζέψει λίγο τις απαιτήσεις της Τουρκίας? Εγώ λέω καταρχήν ότι θα πάμε σαν εθνική χώρα και διαμεσολαβητές. Δεν θα πάμε απλά σαν διαμεσολαβητές. Το δεύτερο που λέω είναι ότι εμείς θα επιμείνουμε στις θέσεις μας, στις προτάσεις μας, και οπωσδήποτε δεν πρόκειται να φύγουμε από εθνικές θέσεις και από κυρίαρχα δικαιώματα μπροστά σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μουζάλα. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Διαβάζω πάντως ότι η Γαλλία επιμένει ότι το διαβατήριο ήταν πλαστό. Όταν πλαστό. Ναι. Και εγώ διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα και από την Guardian. Λέγονται πολλά. Που αν τελικά ήταν κάποιος από τους δράστες. Δεν το ξέρει κανείς. Ναι, δεν το ξέρει κανείς. Πρώτον. Δεύτερον, δεν ξέρει κανείς αν ο δράστης είχε διαβατήριο επάνω του κάποιου άλλου. Ναι. Διότι, ξέρεις, γίνονται κλοπές, αυτοί είναι μεταξύ τους σε διάφορες χώρες. Μπορεί από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, όπως είπε και ο κ. Μουζάλας, πέρασε από 5 χώρες. Ποιος ξέρει αν ο ίδιος είναι αυτός, αν ήταν το δράστης, αν δεν ήταν. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη η ιστορία. Επίσης, νομίζω ότι δίνουμε βάση σε ένα πράγμα το οποίο δεν έχει ουσία. Διότι ο τρόπος που περνάνε στην Ευρώπη όλοι αυτοί δεν είναι μόνο μέσω των προσφύγων, είναι και άλλοι, χίλια άλλοι τρόποι. Πρώτα απ' όλα, οι περισσότεροι ήταν Γάλλοι πολίτες. Λοιπόν, 500 Γάλλοι πολίτες έχουν φύγει από τη Γαλλία και έχουν πάει στη Συρία. 500 Γάλλοι. Τουλάχιστον αυτό ξέρει η αστυνομία. Σκέψου δηλαδή πόσοι ακόμα θα είναι. Οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, πολεμούν με τον ISIS. Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα για έναν ο οποίος πέρασε από τη φυσικά και θα περάσουν. Να ρωτήσουμε τον κύριο Καραϊτίδη, νομίζω σας την έχουν κάνει πολύ αυτήν την ερώτηση. Ακούγεται πολύ συχνά, ας την ξανακάνουμε. Γιατί διάλεξαν πάλι το Παρίσι? Πράγματι η ερώτηση έχει τεθεί πολλές φορές, όχι μόνο σε μένα και σε όσους έχουν λάβει θέση για το τραγικό γεγονός. Νομίζω ότι αυτό το οποίο τους ενδιέφερε ήταν να καταφέρουν ένα